Όντως, την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΙΑΛ βεβαίωσε παράβαση στο Δήμο για 9 παροχές στην περιοχή του Σουσακίου Αγίου Χαραλάμπου, στον πρώην Δήμο Αγίων Θεοδόρων, και ανέρχεται στο ύψος των 27.000 το συνολικό πρόστιμο. Είναι ένα δίκτυο που κατασκευάζει ο Δήμος και συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Οδέδας, με τον Δήμαρχο, τον Κώστα, τον λογοθέτη, χωρίς να έχουμε πάρει καμιά απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το αποφασίσανε οι δυο τους, χωρίς σχέδιο, χωρίς μελέτη, και προχωράνε στην κατασκευή δικτύου για να υδροδοτήσουν τον οικισμό. Και παράλληλα βγάζουν και παροχές ίδρευσης. Βάσει αυτού, η ΔΕΙΑΛ τους βεβαίωσε το πρόστιμο και θα έχουμε και συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπου αλλού χρειαστεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει πάρει καμία απόφαση για το συγκεκριμένο έργο. Αντιθέτως, το τοπικό συμβούλιο έχει πάρει απόφαση η οποία είναι γνωμοδοτική και δεν έχει καμία ισχύ. Ο κόσμος πληρώνει για το συγκεκριμένο έργο κάποια χρήματα, δεν ξέρω το ακριβές ποσό, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και πού πάνε τα λεφτά και τι γίνονται τα λεφτά, ποιος εισπράττει τα λεφτά αυτά από τους δημότες. Σίγουρα δεν τα εισπράττει ο Δήμος ή η ΔΕΙΑΛ. Επίσης, η 23 του μήνα, από ό,τι θυμάμαι, η εταιρεία ΔΕΣΦΑ δώρησε στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων ένα 9 χιλιόμετρα αγωγού ίδρευσης, το οποίο και αυτό το δίκτυο το πήρανε και το χρησιμοποιούν στον ελόγω έργο, χωρίς και αυτό να έχουμε πάρει καμία απόφαση.